Hello everybody και καλώς ήρθατε σε ένα super special energy focus aka super pick a card. Σήμερα θα κάνουμε μια ερώτηση που διαλέξατε εσείς με 59% μάλιστα και αυτή είναι η εξής. Ποιο είναι το μεμπρωμένο μου? Μας έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες καρτούλες για τα 4 packs που έχω φτιάξει. Έχουμε το πρώτο pack με το λαμπραδορίτη, το δεύτερο pack με τον κίτρινο σελινίτη, το τρίτο pack με τον αμέθιστο και το τέταρτο pack με τον λεπιδόλουθο, που εμένα μου αρέσει να τον λέω λεπιδολίτη. Για εσάς που δεν είστε εδώ στην πρεμιέρα, θα έχω αφήσει φυσικά timestamps στο κουτάκι πληροφοριών αλλά και σε σχόλιο για να μπορείτε κατευθείαν να πάτε να δείτε την ερμηνεία του pack που διαλέξατε. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να μείνετε και εδώ πέρα να ακούσετε την εισαγωγή, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, καμιά φορά πετάω και κανένα hint. Τώρα όσον αφορά εσάς που είστε στην πρεμιέρα εδώ μαζί μου, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με τιμάτε με την παρουσία σας. Ελπίζω να σας αρέσει εδώ το set. Ελπίζω να σας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα που είναι όλα έτσι μόβ. Έκανα και χθες τα νύχια μου μόβ, οπότε υπάρχει μια όμορφη αρμονία την οποία έχουμε σπάσει με κάποιες εξάρσεις άλλων χρωμάτων. Εντάξει, δεν είναι και απόλυτα μονόχρωμο όλο αυτό που υπάρχει εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share σε αυτό το βίντεο, όπως επίσης μην ξεχάσετε να μπείτε και στο Facebook, να κάνετε like και εκεί, να μπείτε και στο Instagram, να κάνετε ένα ωραίο follow και εκεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σκεφτόμουν για εσάς που είστε στο Instagram, είναι αυτό, ακούστε. Έχω ανεβάσει τόσο πολλά πραγματάκια κατά καιρούς, τόσο ωραία σοφάλογα και ιστορίες τέτοιες ενδυναμωτικά, τα οποία μπορούμε πλέον, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά, να χρησιμοποιούμε ως εξής. Να μπαίνουμε στο προφίλ, να κάνουμε scroll τυχαία και να ανοίγουμε ένα στην τύχη και να είναι το μήνυμα της ημέρας για εμάς ή κάτι που θα μας δώσει έτσι δύναμη ή έξτρα ενέργεια ή κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Παιδιά, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Εγώ το κάνω που και που, όχι πολύ συχνά, αλλά με το που άρχισα να το κάνω, δηλαδή τη δευτεροτρίτη φορά, ήδη σκέφτηκα κατευθείαν να το πω και σε εσάς, γιατί είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Καταλάβατε. Λοιπόν, σήμερα έχω βγάλει, όπως σας είπα, 4 packs και μάλιστα έχει πλάκα, γιατί αφού τα έριξα και τα 4 είδα σημαντικές διαφορές στο πεπρωμένο του κάθε pack και έχω βγάλει και ψηλοτίτλους μέσα σε εισαγωγικά. Πιο πολύ τους έχω δώσει, θα σου έλεγα, βασικά ρόλους. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ελπίζω να μην μαλλιάσει η γλώσσα μου, γιατί ήδη το έχω πάει σε ρή, ας πούμε, εδώ πέρα έχω από ό,τι φαίνεται ενέργεια σήμερα. Ελπίζω για εσάς που είστε στην πρεμιέρα να μην βαριέστε να ακούτε τα packs των άλλων. Μπορείτε επίσης να το στείλετε στους φίλους σας, έτσι ώστε να διαλέξετε ο καθένας ένα άλλο pack και να δείτε κατά πόσο θα περιγράφει, τέλος πάντων, τη ζωή και το πεπρωμένο καθενός από εσάς η ερμηνεία που θα κάνω. Γενικότερα είναι ένα ρίξιμο το οποίο με έφτιαξε, με ενέπνευσε και με βοήθησαν πάρα πολύ και οι κάρτες και τα oracles που χρησιμοποίησα, για να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, πόση ώρα έχει περάσει, πόση ώρα τα λέω μόνη μου? 3 λεπτάκια. Τουλάχιστον ελπίζω ότι στο chat θα έχουμε αρχίσει ήδη να μιλάμε. Κάποιοι μπορεί να έχουμε αρχίσει ήδη να λυσάμε κιόλας, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Να ξεκινήσω, τι λέτε? Εγώ ανυπομονώ, έχουμε βγάλει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και πραγματικά ανυπομονώ. Υπενθυμίζω να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και ελπίζω να έχετε δει και τα ζώδιά σας, τη γενική αλλά και την ερωτική πρόβλεψη για το μήνα Απρίλιο και να μην πάτε και εκεί οι γυμνοί και οι γυμνές στα γούρια, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Κάτι άκουσαν τα γατιά μου και εγώ άκουσα κάτι περίεργο και όλοι κοιτάμε προς τα εκεί που ακούσαμε το περίεργο. Βασικά εγώ κοιτάω τις γάτες μου για να καταλάβω τι έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς έχει καταλάβει τι έχει γίνει, οπότε το αφήνω. Αν έχω περισσότερα δεδομένα αργότερα θα σας ενημερώσω. Πάμε να κάνουμε λοιπόν την επιλογή μας τώρα για όσους ήδη έχουν έρθει. Καλησπέρα για μία ακόμα φορά, τουλάχιστον μέσω του βίντεο, γιατί στο chat θα το πω πολλές φορές από ό,τι φαίνεται. Υπενθυμίζω ότι έχουμε 4 packs και αυτά είναι το pack νούμερο 1 με το λαμπραδορίτη, το pack νούμερο 2 με τον κίτρινο σελινίτη, το pack νούμερο 3 με τον αμέθιστο και το pack νούμερο 4 με το λεπιδολίτη, που κανονικά είναι λεπιδόλιθος. Εντάξει, η ερώτηση δε είναι
Ποιο είναι το πεπρωμένο μου? Ποια είναι η ρότα της ζωής μου? Ποια γραμμή θα έχει πάρει και θα πάρει στο μέλλον ξανά η ενέργειά μου? Για ποιο λόγο είμαι πάνω σε αυτή τη γη και πάει λέγοντας? Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το πρώτο μας pack, παιδιά. Το pack νούμερο 1 με τον λαμπραδορίτη που ελπίζω να φωτίζει αυτή τη στιγμή για σένα. Αν και δεν βλέπω στην κάμερα πολλά φώτα, αλλά ελπίζω... να κάτι είδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για όσους διαλέξανε το λαμπραδορίτη και να δούμε ποιες καρτούλες έχουν βγει για σένα. Πάμε λίγο παρακάτω για να φαίνεται. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα χωρέσουν οι κάρτες, παιδιά, στο χώρο που έχω κάνει. Ναι, δύσκολο το κόβω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Έχεις βγάλει... Κάτι έχω κάνει εγώ εδώ. Λοιπόν, έχεις βγάλει... 3 of Swords. Devil. 10 of Pentacles. Star. 6 of Cups. Ούτε για πλάκα δεν χωράμε εδώ πέρα, να ξέρετε τώρα εμείς. Και 8 of Cups. Για να δω λίγο, είσαι και η πρώτη φορά που απλώνω, οπότε τα πράγματα είναι λίγο κάπως, ξέρεις. Αυτό φαίνεται, άμα το βάλω και πάνω. Κάτι ψηλά, πες Λένα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Inner Voice, την οποία εγώ θα βάλω, άντε να τη βάλω έτσι, άντε. Great Adventure, Take a Risk, Venture Forward. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαβάζω αυτά, γιατί μετά μετακράζεται και όλα που μιλάω αγγλικά. Όχι όλοι. Wondrous Universe, Walking Beauty. Και Loosen Your Grip, Coping Mechanisms, Density, Addiction, Let God In. Βρε, το καλό μου pack νούμερο 1. Λέω να ξεκινήσω από τον τίτλο που σου έχω δώσει, pack νούμερο 1, και αυτός ο τίτλος είναι «Ο ταξιδιώτης». Για ποιο λόγο? Γιατί μας δείχνει έναν άνθρωπο, μία ενέργεια θα πω καλύτερα, της οποίας το πεπρωμένο είναι μάλλον να βρίσκεται μονίμως σε κίνηση. Okay. Για σένα, από ό,τι φαίνεται, η γη είναι ένας απέραντος τόπος, ένας απέραντος κόσμος. Θεωρώ ότι για πολλούς από εσάς η ζωή σας περιλαμβάνει πάρα πολλά ταξιδάκια γενικότερα, είτε λόγω δουλειάς, είτε επειδή σας αρέσουν πάρα πολύ. Γενικότερα νιώθετε ότι η εσωτερική σας φωνή σας καλεί από τη μία μεριά, μετά σας καλεί από την άλλη μεριά. Θέλετε να τα εξερευνήσετε όλα, θέλετε να τα δείτε όλα, θέλετε να τα μάθετε όλα. Βλέπω ότι έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό την έννοια ένστικτο μέσα σας, την οποία χάνετε που και που όταν υπερτερεί η έννοια έλεγχος επί των καταστάσεων. Κάπου λοιπόν μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεχυθεί πάνω σε αυτόν τον κόσμο και ξεχύνεται για να γνωρίσει νέους κόσμους, νέους πολιτισμούς, χρώματα, πράγματα, αρώματα, γεύσεις. Εξερευνεί με λίγα λόγια την τύχη του, έχοντας ελπίδα, έχοντας εσωτερική πίστη, και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν σύνορα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η ενέργεια αυτή δεν φαίνεται να είναι δημιουργημένη για να μπορεί να κάτσει κάτω. Φαίνεται να είναι δημιουργημένη για να βρίσκεται μονίμως σε κίνηση, για να κάνει αναμνήσεις, να δημιουργεί αναμνήσεις και παράλληλα να μπορεί να πηγαίνει παρακάτω. Πάρα πολύ έχει την ενέργεια του ρίσκου και πάρα πολύ έχει την έννοια του αποχωρώ. Είτε με βαλίτσες, είτε γενικότερα. Μπορεί να μην μας μιλάει μόνο για μετακινήσεις και ταξίδια, μπορεί να μας μιλάει για την ίδια σου τη ζωή, στην οποία έχεις παρατηρήσει και παρατηρείς ακόμα ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον, και όταν δεις ότι αυτό το περιβάλλον σου έχει δώσει
όλα αυτά που ήταν να πάρεις, όλα αυτά που μπορούσες να εξερευνήσεις, όλη του την ομορφιά, αναζητάς νέες καταστάσεις, νέα περιβάλλοντα για εσένα, όπως είπαμε πριν, και νέες χώρες, είσαι πολύ της αλλαγής κοινός, έτσι ώστε να δεις και άλλα πράγματα, να δεις και τον εαυτό σου μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις καταστάσεις πίσω, ακριβώς επειδή πάντα έχεις τον ενθουσιασμό της εξερεύνησης. Υπάρχει και μια ελαφρώς τυχοδιεκτική φύση εδώ πέρα. Είναι και ο τρόπος σου βέβαια να ξεπερνάς τις καταστάσεις και να προχωράς τη ζωή σου. Άρα λοιπόν το πεπρωμένο σου είναι αυτό του ταξιδιώτη. Για σένα η ζωή αυτή είναι μια μεγάλη περιπέτεια στην οποία θα παίρνεις τα ρίσκα σου, θα μετακινήσεις, θα κουνιέσαι, θα γνωρίζεις κάποια πράγματα και θα μπορείς μετά, όπως είπαμε, να τα αφήνεις πίσω, γιατί θεωρείς ότι η ζωή είναι έχει ανεξάντλητη ομορφιά και μένοντας σε ένα σημείο δεν μπορείς να δεις αυτή την ομορφιά, δεν μπορείς να πας σε άλλους τόπους, αλλά ακόμα και σε άλλες συχνότητες. Σου ξαναλέω ότι ναι μεν το πεπρωμένο σου μπορεί να μας δείχνει μια ψυχή, ένα πνεύμα το οποίο θέλει να κινηθεί και να γνωρίσει πράγματα και κόσμους, να έχει τη γνώση που αφορά. Μου βγάζει και την ενέργεια του μάγου δηλαδή λίγο, να έχει τη γνώση με την οποία μπορεί να βοηθήσει σε συζητήσεις, σε άλλους ανθρώπους, να μαζέψει τέλος πάντων όλη αυτή τη γνώση που αποκτά ένας κοσμογυρισμένος άνθρωπος. Έχεις ναι μεν λοιπόν αυτό το πεπρωμένο, αλλά απ' την άλλη μου δείχνει ότι κάποιοι από εσάς, αν όχι όλοι, κάποιες φορές πέφτετε θύματα κιόλας τελικά του ελέγχου των πραγμάτων, το να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια πιο σταθερή κατάσταση για εσάς που μετράει ναι μεν, αλλά ώρες-ώρες νιώθω ότι, πώς να σου το πω, αυτό που λένε το σύστημα, δηλαδή εσένα σε ορισμένα σημεία σε τρώει και το σύστημα. Αυτό που σου λέει ότι και πρέπει να κάνεις παιδιά, και μπορεί να έχεις κιόλας παιδιά, απλά η φύση σου, το πεπρωμένο σου είναι να πηγαίνεις παρακάτω, όχι να αφήνεις να παρατάς κανέναν, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι σαν άτομο είσαι για να δημιουργήσεις ένα έργο τέχνης, ας πούμε, στο σύνολο, okay? Και δεν γίνεται να κάθεσαι να χρωματίζεις μόνο τη μία γωνία μονίμως, πρέπει να πας και στην άλλη γωνία και στην άλλη γωνία, okay. Οπότε η έννοια σύστημα, η έννοια έλεγχος επί των πραγμάτων, έτσι όπως η κοινωνία ενδεχομένως ορίζει, κάποιες φορές κρατάει πίσω, ακριβώς επειδή σαν ψυχή είσαι ελεύθερη, σαν ψυχή είσαι ταξιδιάρας, σαν ψυχή στην πραγματικότητα δεν γνωρίζεις φραγμούς, δεν γνωρίζεις όρια, δεν γνωρίζεις σύνορα σαν ψυχή. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, κάποιες φορές βλέπεις ότι η κοινωνία ίσως να μην καταλαβαίνει στο 100% αυτή την αυθεντικότητα, αυτό που σου ζητάει ο οργανισμός σου, αυτό που σου λέει η εσωτερική σου φωνή. Και αυτό είναι ότι ζήσε ελεύθερα, ζήσε ανέμελα, μην έχεις πουθενά στην ουσία το σπίτι σου που λένε, όλος ο κόσμος είναι το σπίτι σου και αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Βλέπω γενικότερα ότι σαν ενέργεια έχεις πάρα πολύ τύχη και αν έχεις τύχη διάβαινε. Νιώθω σε μεγάλο βαθμό ότι για εσένα συνήθως πνέει ούριος άνεμος, ακριβώς επειδή και εσύ σε μεγάλο βαθμό και συνήθως ακολουθάς το ένστικτό σου. Τα επίγεια αγαθά και τα υλικά αγαθά ίσως να είναι η αχίλιος πτέρνα σου, άρα για κάποιους από εσάς μπορεί να μου δείχνει ότι σε πρακτικο-οικονομικό επίπεδο ίσως να μην είστε και οι δήμονες οι βετεράνοι, ίσως να μην το έχουμε και πάρα πολύ εκεί, ακριβώς επειδή ο ίδιος ο έλεγχος, η ίδια η κοινωνία, το ίδιο το σύστημα είναι κάτι που φαίνεται να πηγαίνει λίγο κόντρα με σένα. Εσύ δεν θες να σου πούνε τι σκέφτεσαι και τι είναι το κάθε πράγμα. Εσύ θες να το καταλάβεις, να το δεις, να το μυρίσεις, να το φας, να το γευτείς μόνη σου και μόνο σου. Και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της ζωής σου. Να, σαν Ιούλιος Βέρν, να εξερευνήσεις τον κόσμο, να κάνεις 80.000 λέβεις κάτω τη θάλασσα. Παίζει να λέω άκυρα πράγματα αυτή τη στιγμή.
Είναι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσύ είσαι εδώ πέρα για να δημιουργήσεις. Πώς σου είπα πριν ένα έργο τέχνης που δεν μπορείς να μείνεις μόνο στη γωνία. Έκανα λάθος. Ξέρεις γιατί. Γιατί εσύ είσαι εδώ πέρα για να δημιουργήσεις ένα χάρτη. Θες να είναι ένας χάρτης περιορισμών, θες να είναι ένας χάρτης γεύσεων, ένας χάρτης συναισθημάτων, ένας χάρτης ανθρώπων, δεν ξέρω εγώ τι. Είσαι εδώ πέρα για να μελετήσεις, πουλάκι μου, την ίδια, τη ζωή, σε όλο της το μεγαλείο, με κανένα φραγμό, με καθόλου... δεν θέλεις τα όρια, θέλεις την εναλλακτική σκέψη, θέλεις να τραβήξεις μπροστά, θες να... πάρεις τα ρίσκα σου, okay. Αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Να κάνεις αυτό που διατάζει η ψυχή σου, να κινείς την ενέργειά σου. Για κάποιους από εσάς βλέπω ταξίδια, για κάποιους άλλους μπορεί να μας λέει και ότι η δουλειά σας μπορεί να έχει να κάνει με αεροπλάνα, με βαπόρια, και με τους φίλους τους παλιούς, με Six of Cups. Παντού εσύ δημιουργείς αναμνήσεις. Αυτό είναι το τέλειο. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ένας άνθρωπος που νιώθει πληρότητα μέσα στην ίδια του την ύπαρξη, γι' αυτό ακριβώς και δεν νιώθει ότι ντέι και καλά πρέπει να κάτσει σε ένα μέρος και να δημιουργήσει... πώς θα το πω... Ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά μου έρχεται, παιδιά. Ένα legacy. Μια κληρονομιά. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή και σε ενδιαφέρουν τα χρήματα. Δεν είναι το πεπρωμένο σου αυτό να δεις τον κόσμο έτσι όπως τον βλέπουν οι άλλοι σε υλικό επίπεδο. Σε υλικό επίπεδο το πεπρωμένο σου είναι να εξερευνείς μονίμως, να ακολουθείς το δικό σου αστέρι, να ακολουθείς και να ικανοποιείς τις ευχές σου μονίμως. Και συνέχεια με επιστρέφει στο να δημιουργείς αναμνήσεις, αλλά ρισκάροντας. Γιατί όταν έχουμε δημιουργήσει κάτι, όταν έχουμε γνωρίσει κάτι, όταν το έχουμε δει, όπως είπαμε πριν, και από την καλή και από την ανάποδη, είναι ρίσκο να πούμε, α, οκ, okay, το είδαμε, πάμε να δούμε τι τρέχει παρακάτω. Γιατί παρακάτω μπορεί να τρέχει το Grand Canyon, κατάλαβες, ή ξέρω εγώ, το Έτνα, το ηφαίστειο, δηλαδή δεν ξέρεις... Ένας άνθρωπος, όταν είναι μονίμως σε αυτή την κίνηση, ενώ πιο πριν είχε βρει στεριά, είχε μια ασφάλεια και μια σταθερότητα, θέλησε να βγει στο άπειρο και στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, χωρίς να ξέρει τι θα βρει παρακάτω. Αυτό είναι ρίσκο και εσύ είσαι ένας τέτοιος risk taker, παίρνεις τέτοια ρίσκα. Αυτό είναι το πεπρωμένο σου και ξαναλέω, γιατί στο pack νούμερο 1 παίζει μεγάλο ρόλο, το κατά πόσο τέλος πάντων εσύ έχεις μπει μέσα στο σύστημα σίγουρα επηρεάζει αυτή την ενέργεια. Γιατί εδώ πέρα εγώ βλέπω στην ουσία έναν άνθρωπο που είναι full free spirit, αλλά κάποιες φορές τυχαίνει κάποιος να είναι πάρα πολύ free spirit, αλλά να μην μπορεί να το εκφράσει αυτό στη γηνή του πραγματικότητα με τον τρόπο που θέλει, είτε γιατί έχει μια οικογένεια που πρέπει να φροντίσει, είτε γιατί πρέπει να φροντίσει τα οικονομικά του, είτε γιατί είναι σε μια δουλειά πολλά χρόνια, είτε γιατί γενικότερα δεν μπορεί. Είναι δύσκολο να αφήσει αυτή την standard κατάσταση. Όμως, αν πραγματικά αυτό το άτομο ακολουθεί αυτή την ενέργεια, άρα στην ουσία ακολουθεί το πεπρωμένο του, τότε είναι ένα άτομο που όπου γης και πατρίς. Γι' αυτό λοιπόν και ο τίτλος, όπως είπαμε, για το πρώτο pack είναι ο ταξιδιώτης, είναι αυτός που ακολουθεί τη δική του εσωτερική πηξίδα και που... κάποιες φορές μέχρι και ο ίδιος πρέπει να δίνει λίγη παραπάνω ενέργεια στο να μπορέσει να φύγει, αλλά τελικά τα καταφέρνει. Πάντα είναι ένας άνθρωπος που ρίχνει τα ζάρια, είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που δοκιμάζει την τύχη του και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι είτε βρέξει είτε χιονίσει, το συγκεκριμένο άτομο πάντα θα μπορέσει να πάει παρακάτω. Να αλλάξει το μέρος που είναι, να αλλάξει τη συχνότητα που βρίσκεται, να αλλάξει τη ρότα του, την πορεία του, την κατεύθυνσή του. Δες το όπως γουστάρεις στη ζωή πάντα. Okay. Πάρα πολύ τυχερό άτομο, παιδιά, αυτό. Πολύ τυχερό άτομο, εγώ το βλέπω.
Είναι και αυτό μέρος του πεπρωμένου σου, να ξέρεις. Έχεις άστρο. Και το μόνο που σε κρατάει, δηλαδή κάθε φορά που βλέπω το loosen your grip, που σημαίνει ότι άνοιξε λίγο, μην κρατάς τόσο σφιχτά κάτι. Loosen your grip, άσε το Θεό να σε βοηθήσει, σου λέει. Και σου μιλάει και για addiction και δεν το θυμόμουν αυτό, αλλά τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι πάντα, όποτε έβλεπα, όση ώρα σου μιλάω, το loosen your grip, έβλεπα το διάολο, έβλεπα την κοινωνία, έβλεπα αυτά που πρέπει να κάνουμε, έβλεπα εμάς να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε ίσως την ίδια μας τη φωνή την εσωτερική, ακριβώς επειδή νιώθουμε ότι όλοι οι άλλοι, ξέρω εγώ, θέλουν κάπου να ράξουν, ενώ εμείς είμαστε λίγο παράξενοι και θέλουμε λίγο κάπως να ξεφεύγουμε από καταστάσεις, όχι με την κακή έννοια, με την έννοια ότι είπαμε, εξερευνείς το σύμπαν, δείχνει εδώ και πλανήτες, θέλεις να λάβεις γνώσεις, θες να είσαι μια κυκλοπαίδεια από μόνος σου, από μόνος σου, και θα σου πω κάτι, αυτό είναι το πεπρωμένο σου, πουλάκι μου. Αυτή η περιπέτεια για τον κάθε ένα από εσάς που διαλέξατε το pack νούμερο 1 δεν έχει να κάνει, όπως είπαμε πριν, απαραίτητα με χάρτες και πηξίδες και χώρες, κατάλαβες, και κουλτούρες. Μια περιπέτεια είναι η ίδια η ζωή, και εσύ μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που αυτό που του αρέσει, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, να μαθαίνει είναι η ψυχολογία των ανθρώπων, η ψυχοσύνθεση του κόσμου. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως να γνωρίζει άτομα, να γνωρίζει καταστάσεις, καμιά φορά να ξεφεύγει και λίγο, αλλά να μαθαίνει μέσα από αυτό. Και μετά να πηγαίνει παρακάτω για να μάθει 5 άλλα πράγματα. Μια εγκυκλοπαίδεια είσαι δημιουργημένη και δημιουργημένος να γεμίσεις, μια εγκυκλοπαίδεια εσωτερική, να γεμίσεις τον εαυτό σου ξυπνάδα, σοφία, γνώση για τα πράγματα, και αυτό το κάνεις μόνο με έναν τρόπο. Ψάχνοντας. Κατάλαβες, καλέ μου ταξιδιώτη. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για το pack νούμερο 1. Πείτε μου κατά πόσο θεωρείτε ότι τέριαξε αυτό σε αυτό που είχατε νιώσει εσείς, τέλος πάντων, ότι είναι το πεπρωμένο σας, ανεξάρτητα από το πόσο το ακολουθείτε ή όχι, έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι για εσάς ο λόγος, ο κύριος λόγος που έχετε έρθει σε αυτή τη ζωή και υπάρχετε μαζί μας σε αυτή τη διάσταση, σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι ακριβώς για να γίνετε και να αποτελέσετε για εμάς επίσης πηγή γνώσης. Okay. Γιατί εσύ ποιος είσαι? Είσαι αυτός που βλέπει τα πολλά και κάνει στον άλλο μια περίληψη και του εξηγεί αυτά που είδα, που είδε. Εντάξει. Είσαι ο έξυπνος που έχει δει πολλά. Η έξυπνη που έχει δει πολλά και που συνεχίζει με το ένστικτό της και το ένστικτό του και την εσωτερική του καθοδήγηση να εξερευνεί τη ζωή και να μαθαίνει ακόμα περισσότερα, ακόμα και αν παίζει με την τύχη του. Αλλά ξέρεις γιατί το κάνει, γιατί είπαμε, γιατί είναι τυχερός και τυχερή. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share, εσείς που διαλέξατε εδώ το pack νούμερο 1, και εγώ θα αρχίσω σιγά σιγά να μαζεύω για να ρίξω το pack νούμερο 2. Μην ξεχάσετε να μου πείτε κατά πόσο τέριαξε, όπως σας είπα και πριν, αυτή η ενέργεια με τη δική σας ψυχοσύνθεση και πεπρωμένων φυγήν αδύνατων. Μα αεροπλάνα, ουόπα και βαπόρια, και με τους φίλους τους παλιούς. Λοιπόν, παιδιά, σκέφτηκα το υπόλοιπο, τριγυρνάμε στα σκοτάδια, εσύ δεν μας ακούς. Ξέρω, ωραίο τραγουδάκι, ταιριάζει στο pack νούμερο 1 θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με όσους διαλέξανε τον κίτρινο σελινίτη και το pack νούμερο 2. Και οι καρτούλες που έχουν πέσει για σένα είναι οι εξής: King of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Cups, Eight of Pentacles, Five of Swords και Empress είναι αυτή. Three of Major Arcana. Λοιπόν, επίσης έχεις βγάλει Soulcraft,
answering the call, the time is now. Gates of triumph, success expands in your life. Και αν παρατηρήσατε και οι δύο έχουν πόρτες, οι δύο κάρτες που έχετε ρίξει έχουν και οι δύο πόρτα. Και τέλος, star ancestors, hidden secrets, lost wisdom, look a little deeper. Παιδιά, εξαιρετική ενέργεια για το pack νούμερο 2, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν περίμενα καν να μου βγάλει τέτοιο πράγμα αυτό το ρίξιμο και γουστάρω full, είναι full respect αυτό το ρίξιμο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Λοιπόν, καλό μου pack νούμερο 2, ποιο είναι το πεπρωμένο σου, ρωτάς? Το πεπρωμένο σου πουλάκι μου, όχι, θα πω πρώτα τον τίτλο. Ο τίτλος σου είναι ο τεχνίτης. Το πεπρωμένο σου είναι να κάνεις με τα χέρια σου, με τα χέρια σου. Με τη μόρφωσή σου, με τη δουλειά σου ακόμα. Με όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχεις έρθει να κάνεις μεγάλη διαφορά σε αυτό το σύμπαν. Διότι, γιατί στην ουσία είσαι ένα άτομο το οποίο διοχετεύει στο σύμπαν, σε γήινο επίπεδο εδώ σε εμάς, τη γνώση την αρχαία. Για παράδειγμα, μπορεί εσύ να είσαι αρχιτέκτονας, μπορεί εσύ να είσαι μαθηματικός, μπορεί εσύ να είσαι χίλια δύο πράγματα, μπορεί να είσαι μέχρι και, πώς να το πω, ζωγράφος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά μας λέει ότι λαμβάνεις έμπνευση, κάνεις channeling, αρχαία γνώση, αρχαία ενέργεια, την οποία αφήνεις να μεταφέρει, να μεταφερθεί μάλλον, βοηθάς να μεταφερθεί από σένα, από το σύμπαν και από σένα, είσαι διάμεσος, είσαι σχεδόν medium. Και δεν εννοώ medium επειδή καταλαβαίνεις πράγματα και ασχολείσαι με χαρτιά, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως, ότι σου ξαναλέω, παίρνεις τη γνώση, την τεχνική, τη μηχανική και όχι μόνο, πραγματικά, και την φέρνεις, έρχεται μέσα από σένα, από το σύμπαν, στη γη. Είσαι ένας άνθρωπος που με τα χέρια του, με τη δουλειά του, με τις ιδέες του, με την τέχνη του, έχει έρθει να φωτίσει και τον δρόμο του και όλο αυτό το σύμπαν. Εξαιρετικές ενεργειάρες έχεις βγάλει. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι λοιπόν πραγματικά σε αυτή τη ζωή, το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να αποδεκτείς αυτή την πρόκληση, ακόμα και αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, ακόμα και αν δεν είσαι στη φάση που νιώθεις ότι με δική σου προσπάθεια θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη και η βελτίωση και η αυτοβελτίωση που είναι το πεπρωμένο σου να κατακτήσεις, εντάξει, έχεις δημιουργηθεί για επιτυχία, για success. Και δεν το εννοώ μόνο ότι αυτό θα καταφέρεις, λέω ότι είναι ένας κύκλος για εσένα αυτό. Η επιτυχία θα φέρνει την επιτυχία. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό είναι το πεπρωμένο σου εσένα εδώ πέρα. Αν καταπιαστείς με κάτι, το κάνεις τόσο σωστά, με αυτό μάλλον το οποίο σου ταιριάζει, έτσι, σε πρακτικό επίπεδο, σε αυτό που μπορείς να θεωρήσεις εσύ σαν τη δική σου τέχνη, ό,τι και να είναι. Ρε θες επιπλοποιός, ρε θες marketing, ρε θες νύχια, ρε θες μέχρι και σε σούπερ μάρκετ να δουλεύεις, μου λέει ότι είσαι ένα άτομο το οποίο μπορεί να ανεληχθεί αν το θελήσει. Είναι το πεπρωμένο σου αυτό. Είναι το πεπρωμένο σου να κάνεις τα πράγματα σωστά. Είναι το πεπρωμένο σου να δίνεις ιδέες και λύσεις. Είναι το πεπρωμένο σου να έχεις επιτυχία, αυθονία, ολοκλήρωση. Είναι το κεφάλι σου, το πνεύμα σου τέτοιο, το πνεύμα σου το ίδιο είναι τέτοιο, που λειτουργεί σωστά με τα πράγματα με τα οποία απασχολείσαι και εργάζεσαι πάνω σε αυτά. Πάρα πολύ μου βγάζει με τα χέρια σας, αλλά μου δείχνει και το μυαλό σας. Είσαι το άτομο που έχει έρθει να βοηθήσει αυτόν τον κόσμο με το να θέτει σε εφαρμογή τη γνώση. Με το να θέτει σε εφαρμογή και να γίνεται και ο διάμεσος, όπως σου είπα πριν, γνώσεις από τα αστέρια, γνώσεις από τους απογόνους μας, έτσι. Είσαι
δημιουργημένη και δημιουργημένος να ακολουθήσεις αυτό το τομέα, να ακολουθήσεις το μεράκι σου, να ακολουθήσεις τις φιλοδοξίες σου, να εστιάσεις πάνω σε αυτή την έννοια που της εργασιοθεραπείας κιόλας, γιατί μας μιλάει εδώ πέρα για soul craft. Η ψυχή σου μπαίνει σε αυτό που κάνεις. Είσαι το άτομο που βάζει την ψυχή του σε αυτά που πιάνει με τα χέρια του, σε αυτά που μπορεί να καθοδηγήσει στη ζωή του, στην πράξη του. Βλέπω ότι ίσως ακριβώς επειδή έχεις αυτό το εργασιομανία τέλος πάντων ή τέλος πάντων σε φτιάχνει πάρα πολύ, εστιάζεις πάρα πολύ, γουστάρεις να καίς το χρόνο σου πάνω σε αυτή την τέχνη, την ξαναλέω για να τα πιάσω όλα μέσα, ό,τι και να είναι. Βλέπω ότι ίσως γι' αυτό το λόγο στο πεπρωμένο σου λίγο να βλέπεις ότι υπάρχει μια πτώση σε σχέση με τα αγκομενικό συναισθηματικά σου. Ίσως οι άλλοι να παρατηρείς ότι δεν μπορούν να σε προλάβουν ή ότι έχουν παράπονα ακριβώς επειδή εσύ έχεις τη δική σου, το δικό σου ενθουσιασμό σε σχέση με τα πράγματα, τις δικές σου φιλοδοξίες. Θέλεις να καλλιεργήσεις κάποια πράγματα, θες να ανελιχθείς, να εξελιχθείς, να βελτιωθείς. Okay. Πρέπει να έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές πάρα πολύ, γιατί μπορεί τώρα που σου μιλάω να ακούς εσύ γνώση από το υπερπέραν και πάει λέγοντας, αλλά έχει υπόψη ότι οι ιδέες σου οι ίδιες, όταν σκέφτεσαι θα κάνω αυτό το κόλπο ή θα στείλω εκεί το βιογραφικό, ακόμα και αν την ώρα που ψάχνεις δουλειά, τυχαίνει να βρεις την τέλεια δουλειά ενώ δεν είχες ψάξει τις προηγούμενες 40 μέρες, κατάλαβες, και βρίσκεις αυτή που ανέβηκε εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή που τα σπάει, όλα αυτά είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ευκαιριών που σου δίνει το ίδιο το σύμπαν, ακριβώς για να μπορέσεις να εξελίξεις αυτό που οι ίδιοι θεωρούν για σένα πεπρωμένο να εξελίξεις, αυτό που θα μπορέσεις στην πορεία να ανοίξεις τους δρόμους και να καθοδηγήσεις άλλους ανθρώπους. Είσαι φτιαγμένη και φτιαγμένος για να είσαι επιτυχημένη ή επιτυχημένος. Αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Είσαι εδώ για να εξελίξεις την τέχνη σου. Είσαι εδώ για να έχεις αυθονία. Βλέπω λεφτά επίσης, παιδιά. Βλέπω καλές θέσεις. Είστε ικανοί να το κάνετε αυτό, ακόμα και εσείς που δεν το έχετε ακόμα ξεδιπλώσει όλο αυτό στη ζωή σας. Μπορεί να μην έχετε ακόμα καταφέρει να ακολουθήσετε το πεπρωμένο σας. Okay, μπορεί να σπουδάσατε το τάδε πράγμα για παράδειγμα και να ασχολείστε με αυτό που σπουδάσατε, ενώ πάντα ξέρατε ότι άμα πιάσετε πυλό για παράδειγμα φτιάχνετε θαύματα. Σου λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι για όλους έτσι. Το πεπρωμένο σου πάντως αυτό είναι. Το πεπρωμένο σου είναι να έχεις επιτυχία σε αυτά που κάνεις, να είσαι η καλύτερη υπάλληλος, να είσαι η πιο ξεχωριστή χορεύτρια, να είσαι μία πετυχημένη δικηγόρος, να είσαι ένας πολύ πολύ καλός και εναλλακτικός αρχιτέκτονας. Γιατί σου ξαναλέω, παίρνεις γνώση απ' έξω και αυτή η ιδέα που σου ήρθε εσένα, αυτή η χρυσή στιγμή που άνοιξες τη χρυσή ευκαιρία, δεν ήτανε μόνο δική σου βούληση. Λαμβάνεις εξωτερική βοήθεια ακριβώς επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Να ασχοληθείς με μία τέχνη και να την πας σε ένα άλλο επίπεδο. Πράγμα που ξαναλέω μπορεί να ρίχνει λίγο τα αγκομενικό συναισθηματικά σου για κάποιους από εσάς ή οι άλλοι να νιώθουν ότι δεν τους δίνεται την απαραίτητη σημασία όπως είπαμε. Αλλά απ' την άλλη εσύ μου δείχνεις ότι φτιάχνεις την αυτοκρατορία σου. Εσύ είσαι η αυτοκράτηρα και ο αυτοκράτορας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και εγώ εδώ πέρα σε έχω πει ο τεχνίτης στον τίτλο, ακριβώς επειδή όλο μου σκάνε λέξεις και μου φεύγουν κατευθείαν, παιδιά. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχει αυτή η τέχνη, αλλά είναι ο τεχνίτης ο οποίος αύριο μεθαύριο θα γίνει ο καλύτερος τεχνίτης. Όχι μόνο στο χωριό, αλλά και στην περιφέρεια και στους νομούς. Θα γίνει ο master crafter, ξέρω εγώ. Μπορείς να δημιουργήσεις. Είσαι προκαθορισμένη και προκαθορισμένος, αν θελήσεις να ακολουθήσεις το πεπρωμένο σου, να δημιουργήσεις μια αυτοκρατορία, να δημιουργήσεις μια ωραία business, το λιγότερο που μπορώ να σου πω, κάτι δικό σου, ή να ανέβεις πάρα πάρα πολύ ψηλά σε μια ιεραρχία μέσα στη δουλειά σου. Το πεπρωμένο σου λοιπόν είναι να δείξεις στους άλλους πώς μπορούν να πετύχουν πράγματα. Είσαι εσύ που θα τους δείξεις το 1, 2, 3, 4 πώς γίνεται κάτι. Πώς μπορώ να φτιάξω κάτι, πώς μπορώ να δημιουργήσω κάτι. Επική ενέργεια άρα,
full πνευματική και ψυχική, ενώ είναι η υλοποίηση της ψυχής και του πνεύματος σε ύλη. Θα μου πεις, η υλοποίηση ύλη είναι. Κατάλαβες, είναι η υλοποίηση της ψυχής και του πνεύματος σου σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από την τέχνη σου. Οπότε αυτό είναι πουλάκι μου το πεπρωμένο. Στο πεπρωμένο σου είναι να ασχοληθείς με την ύλη σου, να ασχοληθείς με το πώς μπορείς να βελτιώσεις τα πράγματα γύρω σου, πώς μπορείς να εξελίξεις την τέχνη σου. Έχεις το φιλότιμο να το κάνεις αυτό, έχεις και πολύ συνέστημα μέσα σου, έχεις και πολύ συνέστημα γύρω σου, γενικότερα υπάρχει αυθονία στη ζωή σου, απλά σίγουρα τόσο μεγάλη δύναμη, τόσο πολύ έξυπνο άτομο, σίγουρα δεν τα βρίσκει απαραίτητα και όλα... Τι γίνεται, παιδιά? Δεν τα βρίσκει απαραίτητα όλα εύκολα και μας δείχνει ότι ίσως να τα βρίσκεις λίγο πιο δύσκολα, όπως είπαμε πριν, στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, ακριβώς επειδή όμως έχεις έναν άλλο τρόπο να σκέφτεσαι. Εσύ σκέφτεσαι με βάση την επιτυχία, με βάση τη λογική πολλές φορές, με βάση το τι θα γίνει με τη δουλειά σου. Τέλος πάντων, σου έχω πει διάφορα παραδείγματα. Πάντα όμως είσαι έτοιμη και έτοιμος να το πας παρακάτω, να γίνεις ακόμα καλύτερη ή καλύτερος. Και για πολλούς από εσάς μου λέει ότι αυτό το φιλότιμο, αυτό τον τρόπο σκέψης, τέλος πάντων, αυτή τη ροή που χρησιμοποιείτε για τη δουλειά σας, μου είπε μόλις τώρα ότι αν τη χρησιμοποιήσετε, και κάποιοι σίγουρα ήδη θα τη χρησιμοποιείτε, στις σχέσεις σας, μέχρι και αυτές οι σχέσεις σας θα ανθίζουν και θα καρποφορούν. Εντάξει, αρκεί να βρείτε μια ισορροπία εκεί πέρα. Γιατί περισσότερο που σε βλέπουμε, έξω από το σπίτι. Έχεις τη σχέση, αλλά είσαι έξω από το σπίτι. Τρέχεις, ψάχνεις, βρίσκεις, δουλεύεις, δημιουργείς, επιτυγχάνεις πράγματα. Οπότε αυτό ίσως να δημιουργεί μια μικρή δυσκολία σε ορισμένους τομείς, όπως είπαμε. Εντάξει. Αυτά είχα να σου πω, καλό μου pack νούμερο 2. Πες μου αν ταιριάζει αυτό που σου ερμήνευσα με όσα ξέρεις εσύ για τον εαυτό σου. Πες μου αν έτσι σε ενθουσιάζει γενικότερα το να εξελίσσεις τη δουλειά σου, να μαθαίνεις νέα πράγματα, να γίνεις όλο και καλύτερη, όλο και καλύτερος. Πες μου αν σε βοηθάει γενικότερα όταν ασχολείσαι με τη δουλειά σου, γιατί μου βγάζει και αυτή την ενέργεια πάρα πολύ. Πάντως οπωσδήποτε είσαι ένα άτομο που μπορεί να πετύχει, είσαι ένα άτομο που δεν λέμε ότι δεν θα έχει αποτυχίες, προφανώς λίγες και κάποιες στη ζωή του, αλλά και πάλι είσαι ένα άτομο το οποίο θα δημιουργήσει επιτυχία και άνοδο και εξέλιξη, όχι μόνο για την ίδια του τη ζωή, αλλά και για τους άλλους, για να μπορούν να βλέπουν το φωτεινό αυτό παράδειγμα. Εντάξει, καλό μου pack νούμερο 2. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Okay. Λοιπόν, πάω εγώ σιγά σιγά να μαζέψω αυτές τις καρτούλες. Νομίζω ότι τελείωσα, έχω πει το essence της όλης ιστορίας εδώ. Λοιπόν, δηλαδή ακόμα και μία σχέση, το pack νούμερο 2, αναρωτιέται τι πιθανότητες έχει να πετύχει. Καταλάβατε, δεν το πάει απλά, έτσι γιούρια, όχι, όχι. Είναι προμελετημένα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Το πάει γιούρια. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, καλό μου pack νούμερο 2, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις καρτούλες που έχουν πέσει για το pack νούμερο 3 με τον αμέθιστο. Θα βάλουμε εδώ τον αμέθιστο, όμορφο να κάθεται. Ωραίος κάθισε, για να δω. Πώς περνάτε εκεί στο chat, by the by. Λοιπόν, κάτι δεν έχω κάνει πολύ καλά εγώ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε ποιο είναι το πεπρωμένο για όσους διαλέξανε το pack νούμερο 3 και έχει βγει ιεροφάντης, Παναγίτσα μου. Four of Cups. World. Strength. High Priestess. Two
of Pentacles. Divine Feminine. Staying focused, hold the course. Crossing bridges, it's time for healing, connecting, mending and releasing. Και τέλος, Star Family, you're a part of a team of souls, call in support. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Ποιο είναι λοιπόν το πεπρωμένο σου εσένα που διάλεξες το pack νούμερο 3 και τον αμέθιστο, πουλάκι μου? Θα σου πω πρώτα ποιος είναι ο τίτλος του pack σου. Ο τίτλος του pack σου είναι ο σοφός. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να ερμηνεύσουμε σιγά σιγά όλες αυτές τις καρτούλες που έχω ρίξει. Σίγουρα είναι, είσαι ένα άτομο άλλης πνευματικότητας, άλλης συχνότητας. Εδώ πέρα μιλάμε για αρκετά αυξημένη πνευματική ενέργεια. Είσαι ένα άτομο που το πεπρωμένο του είναι να βλέπει διάφορες καταστάσεις, να ζει διάφορες καταστάσεις, να εξερευνεί από μόνο του, όχι τι είναι σωστό και λάθος, τα άκρα. Να εξερευνεί τα άκρα και να αμφισβητεί τα σίγουρα, τα αποδεκτά. Εδώ πέρα έχουμε μια πολύ εναλλακτική μορφή σκέψης, μια σκέψη η οποία, παιδιά, είναι full πνευματική. Μέχρι και με το crossing bridges, ξέρεις τι μου δείχνει εμένα στην ουσία? Μου δείχνει δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα είναι η υγιεινή υπόσταση και το άλλο είναι η ψυχική πνευματική εξωγήινη υπόσταση. Το ίδιο πράγμα μας δείχνει και με τη High Priestess. Ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Δηλαδή σκέψου για να καταλάβεις την Περσεφόνη που 6 μήνες καθόταν στον πάνω κόσμο και 6 μήνες καθόταν στον κάτω κόσμο. Αυτό το άτομο λοιπόν έχει δύο κόσμους στους οποίους συνυπάρχει. Αυτό όμως το λέει και το Divine Feminine. Είσαι ένα άτομο που το πεπρωμένο του είναι στην ουσία, για να λέμε την αλήθεια, να δει τη μεγάλη εικόνα, να βιώσει ακραία συναισθήματα, ακραίες καταστάσεις και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να τις ξεπεράσει και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Το πεπρωμένο σου είναι να μπορείς να αντέξεις τα πάντα. Νομίζεις ίσως κάποιες φορές ότι ορισμένα πράγματα θα σε ρίξουν στα γόνατα, όμως δεν είναι αλήθεια. Έχεις πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όσο φαντάζεσαι και ακριβώς γι' αυτό το λόγο στη ζωή σου θα βλέπεις ότι πολλές φορές πολλά πράγματα είναι πολύ πιο σημαντικά. Δηλαδή το ποιο δρόμο θα διαλέξεις, το πώς θα συμπεριφερθείς, όλα αυτά για σένα στη δική σου ζωή θέλουν πολύ πολύ λεπτούς χειρισμούς και εσύ αυτό το ξέρεις, γιατί είσαι εσύ αυτή η γυναίκα εδώ, αυτή η Divine Feminine που πειθαρχεί αυτό το λιοντάρι, ξέρει πόσο επικίνδυνο, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση για την ίδια. Όμως κάθεται εκεί, το πειθαρχεί, το ηρεμεί, αυτό μπορεί να την κάνει μια χαψιά. Όμως η ίδια είναι ευγενική, είναι ήρεμη, είναι πράπαλη, θέλει να το κατανοήσει. Αυτό ακριβώς κάνεις και εσύ με τη ζωή, όπως έκανε και η Περσεφόνη. Πήγαινε πάνω, πήγαινε κάτω, τι κατάφερε αυτή, να κατανοήσει περισσότερο τη ζωή σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει ψηλά πνευματικά, εγώ αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, αυτό είναι το πεπρωμένο σου πουλάκι μου. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να εστιάσεις, να εστιάσεις πάνω σε αυτό το ταξίδι, να το δεις σαν ένα πνευματικό ταξίδι, όσο είναι και ένα υλικό ταξίδι, γιατί όπως είπαμε πριν, στη συγκεκριμένη ιστορία υπάρχει ένα 50-50. Μας λέει ακόμα και εδώ πέρα ότι έχει Star Family, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω σου και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και οντότητες τέλος πάντων σε πνευματικό επίπεδο, οι οποίοι θεωρούνται η οικογένειά σου, έχεις εξωτερική βοήθεια. Δεν είσαι μόνη σου ή μόνο σου, είσαι ένα κομμάτι ενός ψυχικού συνόλου που δουλεύει για μια δουλειά αυτή τη στιγμή. Με νιώθεις? Και ακριβώς όπως εσύ βοηθάς και το σύνολο αλλά και τους ανθρώπους γύρω σου, γι' αυτό έρχονται και όλοι και όταν έχουν πρόβλημα όπως κάνεις εσένα, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν,
Όχι μόνο λοιπόν μπορείς να βοηθήσεις εσύ με την ενέργειά σου, αλλά έχεις ενέργειες εξωτερικές που σε βοηθάνε. Σου λέει calling support, ζήτα υποστήριξη. Από ποιον? Από την πνευματική σου διάσταση, γιατί υπάρχει αυτή η πνευματική διάσταση και είναι πάρα πολύ δυνατή σε σένα. Και το πεπρωμένο σου είναι ακριβώς να φέρεις την πνευματική διάσταση στο 3D γήινο επίπεδο, εντάξει, να φέρεις αυτή τη γνώση και όχι σαν γνώση με την οποία θα μαθητεύσεις τους άλλους, λέει, του τύπου να τους πεις τι έμαθες, όχι. Χρησιμοποιείς τη γνώση για να βοηθήσεις τον κόσμο χωρίς να του πεις πράγματα τα οποία μπορεί να γράψει κάτω και να πει ωραία κρατάω και σημειώσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον δάσκαλο εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε με τον μάγο εδώ πέρα, έχουμε να κάνουμε με τον σοφό. Ο σοφός δεν θα πάει να τα κάνει νιανιά στον άλλον. Δεν θα πάει να τα μασίσει, να πούμε, και να του τα πει. Δεν θα πάει και θα του πει ένα και ένα ίσον δύο. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος με τον ίδιο τρόπο. Λειτουργεί με έναν τρόπο πολύ πιο πνευματικό. Άρα εσύ δεν είσαι εκεί πέρα για να πεις στον άλλον τι ξέρεις και τι έμαθες. Όπως η Περσεφόνη δεν πήγαινε να τους πει πως είναι ο κάτω κόσμος, ξέρω εγώ, και να τους τρομάξει. Ούτε πήγαινε στους κάτω κοσμίτες να τους λέει τι γίνεται στον πάνω κόσμο. Όχι, αλλά μέσα της τα ήξερε όλα και ήξερε πού ο κάθε κόσμος, η κάθε κατάσταση, η κάθε συνθήκη υπερτερεί σε μία άλλη, σε σχέση με μία άλλη συνθήκη. Και μη σου πω βασικά ότι τελικά στα μαθηματικά, αν το έβλεπες, δεν υπερτερεί καμία κατάσταση. Καμία δεν υπερτερεί. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτή την ουδετερότητα, αυτή την ψυχραιμία, αυτό το σχεδόν μηδέν που είναι ο μέσος όρος του συνόλου της ζωής σου, γιατί δεν είναι μηδέν. Είναι δύο μηδενικά, είναι οχτώ. Είναι το σήμα του απείρου η ζωή σου εσένα. Και έχουμε δύο κύκλους. Έχουμε τον πνευματικό και τον πρακτικό. Γι' αυτό εσύ εδώ πέρα, με το pack νούμερο 3, παίζει να σου έχει τύχει μερικές φορές. Καλά, πέραν ότι σου έχουν τύχει τα χίλια μύρια, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, και έχεις καταφέρει να αντλήσεις γνώση μέσα από τα χίλια μύρια, σίγουρα έχεις ακούσει στο κεφάλι σου κάποιες φορές να κάνει «ή», το ringing που λένε, το «ή». Λοιπόν, οπωσδήποτε σου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, έστω και μία φορά συνειδητά, πολλές φορές όπως καταλαβαίνεις συμβαίνει ασυνείδητα, αλλά ακριβώς επειδή εγώ βλέπω τεράστια επαφή με το πνεύμα, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνεται να το έχεις πάθει. Επίσης, να έχεις πάθει το άλλο, δεν παίζει να μην έχεις παρατηρήσει ότι κάποιες φορές είναι λες και το κεφάλι σου, λες και η ύπαρξή σου είναι κάπου αλλού. Κάπου αλλού, σε κάποιο meeting που συμβαίνει και έχεις αφήσει εδώ πέρα μόνο το σώμα σου σε safe mode, ξέρω εγώ. Να κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Τα κάνει καλά, ρε παιδί μου. Ναι, θα σκουπίσει και το σπίτι, θα φάει και όλα και όλα αυτά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι λες και το μυαλό σου βρίσκεται τελείως αλλού, δεν ξέρεις πού. Και θα σου πω εγώ πού. Απ' την άλλη μεριά. Λοιπόν, το πεπρωμένο σου λοιπόν εσένα στο pack νούμερο 3 είναι να αποδεκτείς αυτή την φύση σου, την αμφίβια θα έλεγα εδώ πέρα, να αποδεκτείς ότι βρίσκεσαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα, και σε πνευματικό λοιπόν επίπεδο και σε υγιεινό επίπεδο υπάρχεις, και να μπορέσεις να βρεις μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, αλλά και να εστιάσεις στο σκοπό του ταξιδιού. Ο σκοπός του ταξιδιού και το πεπρωμένο σου τελικά ποιο είναι. Να αντλήσεις λοιπόν όλη αυτή τη γνώση για ποιο λόγο. Για να μπορέσεις να βοηθήσεις άλλους ή για να δημιουργήσεις νέα πρότυπα στην ουσία. Για να αμφισβητήσεις ή να αλλάξεις κάποια πράγματα που ήταν έτσι όπως τα ξέραμε. Γιατί κοίτα εδώ πέρα, βγήκε ο Ιεροφάντης και το 4 of Cups και μόλις τώρα παρατήρησα ότι δεν είναι και τα δύο πολύ ξεπερασμένα. Δηλαδή, ναι μεν, ιστορία, ναι μεν, αρχαία πράγματα, ναι μεν, σοφία, γνώση. Αλλά τι, μιας άλλης εποχής. Μιας άλλης εποχής. Νομίζω ότι εσύ είσαι εδώ πέρα για να δημιουργήσεις τον νέο κόσμο, τα νέα πρότυπα, τα νέα standards, τον νέο τρόπο σκέψης, τον νέο τρόπο ύπαρξης, αυτόν τον πιο πνευματικό, τον να φέρεις τη γη πιο κοντά στο πνεύμα. Να εξηγήσεις, όχι εξηγώντας, αλλά μέσα από την δική σου πραότητα, μέσα από τη δική σου ευγένεια, μέσα από τον δικό σου τρόπο αντίληψης της ζωής, μέσα από τον δικό σου τρόπο διαχείρισης
των πραγμάτων αλλά και των αντίξωων συνθήκων, έχεις έρθει να μάθεις πράγματα ώστε να μπορέσεις να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους να ηρεμήσουν, να κατευνάσουν τα πάθη τους, τα άσχημα ίσως, να περιορίσουν και να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους, να διαχειριστούν καλύτερα τη ζωή τους, να δημιουργήσουν για εκείνους μία αρμονία και μία σταθερότητα στη ζωή και γενικότερα βοηθάς τον κόσμο να επιλέγει το δρόμο συνυπάρχοντας στο μετέχμιο, συνυπάρχοντας με τον κόσμο σε υλικό επίπεδο, αλλά παράλληλα είσαι και εσύ στο δικό σου μετέχμιο. Έχεις και εξωτερική γνώση και εξωτερική υποστήριξη. Το πεπρωμένο σου είναι να ανέβεις πνευματικά, να βοηθήσεις τον κόσμο, να αποκτήσεις τεράστια σοφία και να δεις απόκριφα πράγματα. Δεν θα απέκλεια πολύ από εσάς να γουστάρετε, να ψάχνετε για φαντάσματα, για απόκριφα πράγματα, να έχετε ταρό, να έχετε πάει σε medium, δηλαδή να ασχολείστε γενικότερα με όλα αυτά τα πνευματικά πράγματα. Φυσικά, διαλογισμοί, γιόγκες, όλα αυτά εδώ πέρα παίζουν, πάρα πολλά πράγματα παίζουν και γενικότερα η γνώση σου, οι γνώσεις που θα λάβεις μέσα από τη ζωή σου είναι, θεωρώ, γνώσεις οι οποίες θα αλλάξουν τον κόσμο. Είσαι μέρος της αλλαγής αυτού του κόσμου, αυτό θέλω να σου πω. Είσαι μέρος της αλλαγής των πραγμάτων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί παίρνεις συναισθήματα, παίρνεις πνευματισμό από την άλλη μεριά και τα φέρνεις σε αυτή τη μεριά. Παίρνεις ένστικτο, παίρνεις διέστηση και τα φέρνεις και εξηγείς με τον τρόπο σου, χωρίς απαραίτητα να μιλήσεις, στους άλλους πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τη διέστησή μας, να έχουμε ένστικτο, πόσο σημαντικό είναι να ζούμε καταστάσεις, να μπορεί να έχουμε τη δύναμη να τις ξεπερνάμε, πόσο normal είναι στη ζωή όλα αυτά που συμβαίνουν, μέχρι και αυτό δηλαδή κάπως εσύ έρχεσαι για να κάνεις neutralize τις καταστάσεις. Έρχεσαι να κάνεις neutralize, να τις εξουδετερώνεις, να τις ουδετεροποιείς. Να φέρνεις την ειρήνη, να φέρνεις την ελπίδα. Και παράλληλα να φέρνεις το ρεαλισμό σε κάποιες άλλες καταστάσεις ενδεχομένως που έχουν ξεφύγει, ακριβώς επειδή, όπως είπαμε, είσαι η εξουδετερώση, είσαι η μέση. Είσαι αυτό που μπορεί να βρει τη χρυσή τομή, τη χρυσή λύση. Και έτσι νομίζω ότι σε βλέπουν και οι άνθρωποι που είσαι γύρω τους. Το πεπρωμένο σου λοιπόν, όπως κατάλαβες, είναι να ανέβεις πνευματικά και να δημιουργήσεις έναν καινούριο κόσμο σε πνευματικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Ο προορισμός σου είναι να βοηθήσεις τους ανθρώπους να διαχειριστούν τις καταστάσεις, να επιλέγουν για εκείνους κατεύθυνση, αφού βέβαια εσύ έχεις εξερευνήσει η ίδια ή ο ίδιος πολύ βαθιά νερά. Κατάλαβες? Healer λοιπόν επίσης. Είσαι και σοφός αλλά είσαι και healer. Για πολλούς δηλαδή από εσάς ισχύει και αυτό. Οκ, τώρα από εκεί και πέρα, όπως και στο pack νούμερο 1 και στο pack νούμερο 4, μου δείχνει ότι προφανώς λόγω των ίδιων των συνθήκων, λόγω όσων έχουμε εξηγήσει μέχρι τώρα, αν έχεις έναν εχθρό μέσα σε εισαγωγικά, είναι το κατεστημένο, είναι το σύστημα, είναι όλα αυτά που μαθαίνουμε αιώνες τώρα και εσύ βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όπως για παράδειγμα η θρησκεία, το τι πρέπει να κάνει ο καθένας στο σπίτι του, το τι θεωρείται normal και τι paranormal, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, άμα πας εσύ σε κάποιον και του πεις εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν φαντάσματα, μπορεί ο άλλος να σου πει α, καλά δεν είσαι καλά εσύ, αλλά φροήσκιωτος. Αλλά ξέρεις κάτι, εσένα δεν σε νοιάζει γιατί εσύ τα έχεις δει. Εσύ στηρίζεις σε αυτό που εσύ πιστεύεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα γίνεις κολόνα στήριξης της νέας βάσης του νέου, της νέας συχνότητας και νέας βάσης του νέου κόσμου. Με την καλή έννοια του νέου κόσμου. Και δεν εννοώ τον νέο κόσμο εδώ πιο πάνω. Εντάξει, εξαιρετική ενέργεια άρα. Αυτό είναι το μόνο σου, ας πούμε, η μόνη σου αχίλιος πτέρνα. Αλλά και πάλι η ενέργεια που κουβαλάς γουστάρει
γουστάρει μέχρι και την αντίσταση. Δηλαδή το ότι υπάρχει κάτι το οποίο εσύ βλέπεις μέσα από τα ίδια σου τα μάτια ότι είναι ανάποδα από αυτό που σου είπανε, δεν νομίζω ότι σε κάνει να νιώθεις ότι πνίγεσαι ή ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Όχι, δεν σε νοιάζει. Μη σου πω ότι για σένα είναι άλλος ένας λόγος να ενθουσιάζεσαι, καθώς βλέπεις το πόσο μεγάλο εύρος υπάρχει σε αυτά που ξέρουμε, που ξέραμε και αυτά που βλέπεις εσύ στο κεφάλι σου ή που σκέφτεσαι ή που ζεις ή που νιώθεις. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είχα να σου πω αγαπητό pack νούμερο 3. Νομίζω μίλησα πάρα πολύ ώρα για σένα για να σου δώσω να καταλάβεις τι έβλεπα στο κεφάλι μου. Σίγουρα πάντως μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή πνευματικά ενεργειάρα. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share και μην ξεχάσεις να ακολουθείς το δρόμο, την κατεύθυνση αυτή προς την πνευματική, δεν θα πω ανάταση, τι να πω, προς την πνευματικότητα γενικότερα θα πω. Εντάξει, λοιπόν, πάω εγώ σιγά σιγά τώρα να μαζέψω τις καρτούλες μου και να απλώσω τις κάρτες του pack νούμερο 4. Ελπίζω να σας άρεσε το pack νούμερο 3 για εσάς που το διαλέξατε. Να μου πείτε κιόλας κατά πόσο νιώθετε ότι αυτό είναι το πεπρωμένο σας και ο λόγος που έχετε έρθει σε αυτή τη ζωή. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε με το pack νούμερο 4. Ελπίζω να περνάτε καλά στο chat. Θα είμαι κι εγώ μαζί σας, οπότε όλοι μαζί θα περνάμε καλά. Λείπει ο Μάρτης, ο Μάης, ο Τσαρακοστή. Λείπει. Εν τω μεταξύ έχω εδώ πέρα το γάτο που κάνει πέρα δόθε και μου κουνάει τα πάντα. Και εγώ όλα τα ισιώνω. Λοιπόν, pack νούμερο 4. Πάμε να δούμε ποιο είναι το δικό σου πεπρωμένο σε αυτή τη ζωή και έχεις βγάλει 3 of Pentacles, 10 of Swords, Tower, Emperor, 4 of Swords, 6 of Wands. Και για σένα θέλησε να πέσει άλλη μια καρτούλα και την κράτησα γιατί ήταν πολύ κοινή με αυτή εξωτερικά, κοίτα. Είναι και οι δύο τύπου αγρότες, ο ένας θερίζει και ο άλλος παίρνει. Οπότε είπα να την κρατήσω, σκέφτηκα ότι κάτι θέλει να μας πει. Μετά έχεις βγάλει Transformation, Τζουκ, Stepping into power, you are strong beyond measure, choosing your path, all is possible, the seas of Mintaka, seeing potential, bringing unconsciousness to light, και weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry. Ήθελε να μου ρίξει δύο καρτούλες και εδώ, οπότε τις κράτησα κι αυτές. Λοιπόν, ο τίτλος που έχω βάλει για εσένα, καλό μου pack νούμερο 4, φαίνεται ωραία, είναι ο καιροσκόπος, the opportunist, δηλαδή στα αγγλικά. Και όταν λέω καιροσκόπος δεν το εννοώ με μια κακή έννοια, δεν ξέρω γιατί του έχουν δώσει κακή έννοια, πραγματικά, όπως και στην λέξη εμπαθής που έχουν δώσει κακή έννοια, πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Γενικά σε πολλές λέξεις λίγο έχουν παρεμηνευτεί ορισμένα πράγματα. Anyway, καιροσκόπος, παιδιά, να ξέρετε, είναι αυτός που αρπάζει τις ευκαιρίες, εντάξει. Ακόμα κι αν πιο πριν έχει γίνει μια καταστροφή, εκείνος θα το δει, ή εκείνη μάλλον, θα το δει σαν μια ευκαιρία για μια νέα αρχή, για εξέλιξη και πάει λέγοντας. Το πεπρωμένο σου λοιπόν εσένα είναι λίγο δύσκολο για να είμαστε ειλικρινείς.
Γιατί δεν αποκλείεται για πολλούς από εσάς να υπάρχει και λίγο η έννοια της επιπολαιότητας κάποιες φορές, να είστε πάρα πολύ σίγουροι για κάποια βήματα και να μου είστε λίγο επιπόλαιοι τελικά στο τέλος και να γίνονται και ψιλοκαταστροφούλες στη ζωή σας, να τα διαλύετε όλα ξαφνικά ή να διαλύονται από μόνα τους. Μπορεί αυτό για εσάς, κάποιους από εσάς μάλλον, να ξεκίνησε και από όταν ήσασταν πολύ μικροί. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αρχίσατε να έχετε καταστροφές μεγάλες στη ζωή σας από πριν αποκτήσετε εσείς δύναμη πάνω σε αυτήν. Τι να σου πω, δηλαδή για παράδειγμα εσένα οι γονείς σου χώρισαν όταν ήσουν 16 χρονών ή οτιδήποτε μπορεί να έγινε, έχασες ξέρω εγώ, κάτσε να χτυπήσουμε λίγο ξύλο, έχασες τον μπαμπά σου όταν ήσουν πολύ πολύ μικρή. Δηλαδή σαν να λέμε από μικρό στα βάσανα και γενικότερα η ζωή για σένα έχει υψηλό extremes. Έρχεται σε κύματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μία δηλαδή τραβάει το κύμα μέσα και μετά έρχεται και στο φέρνει πάνω και στα καταστρέφει όλα. Όμως αυτή είναι και, αυτό είναι και το πεπρωμένο σου. Το να ζεις την ιστορία στα extremes, είτε έχεις μεγαλύτερη δύναμη πάνω στις καταστάσεις είτε έχεις μικρότερη, πάντα κοιτάς τελικά να βγάζεις μία ευκαιρία να βρίσκεις μία διέξοδο και ένα καινούριο δρόμο, να μεταλλάσσεσαι και να αλλάζεις την τύχη σου, να αλλάζεις την πορεία σου και δεν έχεις κανένα πρόβλημα να ξεκινάς από το μηδέν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα. Φυσικά έχεις στο μυαλό σου το ότι σπείρεις τα θερήσεις, το βλέπεις καθημερινά. Δεν ξέρω κατά πόσο προσέχεις πάρα πολύ την ώρα που σπέρνεις, αλλά και να προσέχεις πάρα πολύ, ακριβώς επειδή το πεπρωμένο σου είναι λίγο έτσι ανισόρροπο, θέλει να σε βάλει στα δύσκολα και να δει τι μπορείς να κάνεις κάθε φορά με αυτό που σου δίνεται. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν ανησυχώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι σε μεγάλο βαθμό στη ζωή σου ίσως να έχεις παρατηρήσει ή να νιώθεις ότι περπατάς μόνη σου ή μόνος σου. Δεν σου λέω ότι δεν έχεις φίλους, ότι δεν έχεις οικογένεια, αλλά κάπως είναι σαν να μου λες, Λένα, όλα αυτά που έχω περάσει, όλα αυτά που έχω κάνει, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή μου που να τα ξέρει όλα, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολλά. Όπως επίσης μπορεί να μου λέει ότι γενικότερα είσαι λίγο αποτραβηγμένη ή αποτραβηγμένος, δεν προτιμάς να κάνεις σχέσεις ακριβώς επειδή δυνατές και σταθερές σχέσεις, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το τυχοδιοκτικό εδώ πέρα. Αλλά ίσως να έχει φοβηθεί και το μάτι σου, δηλαδή με την έννοια στο κεφάλι σου να έχει καταλάβει ότι τίποτα δεν μένει το ίδιο, όλα κάποια στιγμή αλλάζουν, όλα κάποια στιγμή καταστρέφονται. Okay, οπότε πρέπει να είμαι πάντα έτοιμη, έτοιμος, πάνω στα πόδια μου να κάνω κάτι καινούργιο για τον εαυτό μου. Στο σύνολο μου δείχνει ένα άτομο που δημιουργεί μια επιτυχία για εκείνον κάθε φορά ή για εκείνη, κάθε φορά. Η μοίρα φαίνεται να έχει λίγα άσχημα παιχνίδια για σένα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι αυτό, είναι ακριβώς για να βρίσκεις τη δύναμή σου κάθε φορά. Δηλαδή στην ουσία βελτίωση είναι και αυτό το πράγμα που συμβαίνει και το μόνο που θέλει να σου δείξει και με τη σειρά σου εσύ να δείξεις σε όλους τους υπόλοιπους από εμάς είναι ότι όλα είναι δυνατά, ότι και όλα ρε, και ο ουρανός που λέει ο λόγος να πέσει στο κεφάλι μας και ο ουρανός να πέσει στο κεφάλι σου, θα συμπεριφερθείς σαν εγώκερος, σαν κατσαρίδα, θα επιβιώσεις, αυτό μου λέει εδώ πέρα. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι η λέξη καιροσκόπος κάπου δεν με καλύπτει στο 100% γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα έναν άνθρωπο που ξέρει να επιβιώνει ό,τι και να του φέρει η ζωή ακριβώς επειδή είναι από αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή θα τους φέρει δύσκολα μόνο και μόνο όμως για να μπορέσει να τους καθοδηγεί κάθε φορά στις νέες ευκαιρίες, να πιάνουν αυτοί οι άνθρωποι τις νέες ευκαιρίες και με αυτόν τον τρόπο να μαθαίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο τη σημασία της αλλαγής, τη σημασία της μετάλλαξης, τη σημασία της μετάβασης, okay, του να μένουμε δυνατοί και δυνατές για πάρτι μας ό,τι και να συμβαίνει γύρω γύρω και του να είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε πράγματα κάπου αλλού. Μου λέει ότι εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που είναι απόλυτα δυνατοί, είναι η δύναμη
τον άλλον. Το πεπρωμένο σου είναι να δείχνεις στους άλλους πόσο βράχος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, πόσο μπορεί να ανεχτεί μια ψυχή, πόσο μπορεί τα πράγματα να στραβώσουν, αλλά και πάλι να κρατάς το κεφάλι ψηλά, να έχεις αξιοπρέπεια, να έχεις ιδέες, να έχεις υπομονή, να έχεις μεράκι, να έχεις φιλοδοξίες και να είσαι έτοιμη και έτοιμος να κάνεις ό,τι χρειαστεί για να προχωρήσεις μπροστά. Στο πεπρωμένο σου θα υπάρχουν βάρη, θα κουβαλάς βάρη, το λέει μέχρι και εδώ, weight of the world, σου λέει ότι κουβαλάς το βάρος του κόσμου. Ίσως να είσαι και λίγο που και που να έχεις παρατηρήσει ότι σαν να σου συμβαίνουν κακοτυχίες, αλλά νομίζω ότι το έχεις ήδη συνηθίσει. Και μου λέει εδώ πέρα ότι αυτό που θα κάνεις και αυτό που θα δείχνεις στους άλλους είναι το πώς μπορούμε να ξεπερνάμε κάποιες καταστάσεις, πώς η ζωή συνεχίζεται, life goes on, αυτό τους λες εσύ εδώ. Το πεπρωμένο σου λοιπόν είναι να κάνεις ένα ενδιαφέρον ταξίδι που θα είναι πιο δύσκολο από τον άλλον ανθρώπων, ακριβώς γιατί για σένα η λέξη κλειδί είναι δύναμη. Εντάξει, και η δύναμη πώς αποκτιέται? Μέσα από την προπόνηση. Και το σύμπαν από ό,τι φαίνεται σε προπονεί με αυτόν τον τρόπο, με το να σου κλείνει που και που πόρτες, έτσι ώστε να σου ανοίξει άλλες που ίσως να σου ταιριάζουν περισσότερο, έτσι ώστε να σου δίνει να καταλάβεις ότι πραγματικά τα πάντα είναι πιθανά, όχι μόνο τα καλά αλλά και τα κακά. Γιατί εδώ πέρα μου δείχνει ότι η καταστροφή χτυπάει, πρέπει η καταστροφή να έχει χτυπήσει έστω μία φορά μες στη ζωή σου και να έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Και είσαι ένα άτομο που δείχνει στους άλλους πώς μπορείς να σηκωθείς ό,τι και να έχει γίνει. Πώς μπορείς να σηκωθείς, πώς μπορείς να συνεργαστείς αρμονικά με τις συνθήκες. Και να μπορέσεις να επιβιώσεις, παιδιά. Μόλις είδα στο κεφάλι μου μία πόλη, φαντάσου, μία πόλη η οποία ξαφνικά, όχι ξαφνικά, δεν είδα την πόλη, είδα τα ερείπια, είδα τα συντρίμια της πόλης και μετά είδα αυτόν να προσπαθεί να φυτέψει το χώμα πάνω στα συντρίμια αυτής της πόλης. Είσαι ένα άτομο που το πεπρωμένο σου είναι να είσαι λίγο απομακρυσμένη ή απομακρυσμένος από καταστάσεις. Ακόμα και αν έχεις ανθρώπους πάρα πολύ κοντά σου, ίσως να μην νιώθεις ασφάλεια, να μην νιώθεις ότι μπορείς 100% να μείνεις σε μια ιστορία. Είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Κοίτα, ακόμα και αυτόν εδώ πέρα κάθεται, αλλά αυτός σηκώνεται πάρα πολύ γρήγορα έτσι όπως έχει κάτσει. Δεν έχει βολευτεί. Εσύ δεν βολεύεσαι εδώ πέρα. Εσύ μονίμως έχεις αλλαγές στη ζωή σου. Έτσι είναι η ζωή σου. Είναι φουρτουνιασμένη. Δεν αποκλείω εδώ πέρα κάπως πράγματα που κάνετε να έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, γιατί έχεις βγάλει τρεις κάρτες που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα εδώ πέρα. Να έχασες κάποιον στη θάλασσα επίσης, δεν ξέρω. Πραγματικά το πάκ νούμερο 4 είναι το πιο κρίμα βασικά, αλλά από την άλλη νιώθω ότι βοηθάει στο 100% στη μετάλλαξη της ίδιας της ύπαρξής του βεβαίως, αλλά και της ίδιας της ύλης στο τέλος, της ίδιας της γης. Γιατί είναι ο άνθρωπος που αν αύριο γίνει ένας αρμαγεδόν, αυτός εδώ του πακ νούμερο 4 θα σηκωθεί και θα βοηθήσει τους άλλους να σηκωθούν. Αυτός θα σηκωθεί, αυτός θα αρχίσει να ψάχνει για νερό. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά του αυτού νου? Είναι ο καιροσκόπος, ναι μεν, αλλά είναι και ο μαχητής. Είναι αυτός που τίποτα δεν θα τον σταματήσει. Το τέλος είναι μόνο ο θάνατος, ξέρω εγώ. Πιο πριν δεν τον σταματάει τίποτα. Σου λέει όλα θα τα αλλάξουμε, όλα θα τα φτιάξουμε. Έχω φάει τόσες αλλαγές στη ζωή μου που τι είναι και αυτό άλλη μια αλλαγή. Δεν φοβάται τις αλλαγές. Τις βλέπει σαν μια ευκαιρία να συμβεί κάτι καινούργιο. Και δεν φοβάται να πέσει από τα ψηλά στα χαμηλά. Δεν το φοβάται αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν θα το χαρεί, αλλά δεν θα το φοβηθεί κιόλας.
Αυτό είναι ένα άτομο που λαμβάνει πολλές μικρές νίκες, ακριβώς επειδή έχει και πολλές μικρές ή μεγάλες καταστροφές στο δρόμο του. Ο δρόμος αυτού του ατόμου, εδώ στο πάρκο νούμερο 4, δεν είναι εύκολος και δείχνει ότι τα πάντα είναι πιθανά και με την καλή έννοια και με την κακή έννοια. Πάντα βλέπει τις προοπτικές το συγκεκριμένο άτομο. Ακόμα και αν τα πάντα γύρω έχουν καταστραφεί, αυτό το άτομο θα βρει την πόρτα, θα βρει την προοπτική, θα βρει το δρόμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Θα βρει τη λύση, θα κάνει τα βήματα, θα σπείρει για να θερήσει ξανά. Εξαιρετική ενέργεια του ΠΑΚ νούμερο 4, αρκετά γίνη, αλλά τόσο δυνατή. Και αυτή είναι η λέξη κλειδί, σου είπα, είναι η δύναμη, έχει τη δύναμη να και να αντέχεις, αλλά και να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή μπροστά στα μάτια σου αλλάζει κατεύθυνση, πορεία, κατάλαβες, και συμπεριφορά, μη σου πω, απέναντί σου. Θέλω κάτι άλλο να πω εδώ. Ναι, θέλω. Η Αχίλλειος πτέρνα σου εσένα εδώ πέρα με το πάρκο νούμερο 3 είναι ότι γιατί όλοι είχαν Αχίλλειο πτέρνα και δεν είναι αναγκαστικό να θέλεις κιόλας να ακολουθήσεις το πεπρωμένο σου, ειδικά όταν είναι τόσο βαρύ, ας πούμε, αλλά η Αχίλλειος μπορεί να θες να κάτσεις και στα αυγά σου και να προφυλακτείς από όλα και να μένεις στην ακινησία, αλλά αυτή ακριβώς είναι η Αχίλλειος πτέρνα σου, ότι κάποιες φορές μπορεί να θυματοποιείς τον εαυτό σου λίγο παραπάνω, να παίρνεις όλο το βάρος όσων έχουν συμβεί πάνω σου, να καταντάς στο τέλος να λυπάσαι τον εαυτό σου, να μου είσαι στη μύρλα και να μην πιστεύεις ούτε εσύ η ίδια ή ο ίδιος στη δύναμή σου. Ακριβώς αυτό είναι η Αχίλλειος πτέρνος σου. Αν αρχίσεις να πιστεύεις στη δύναμή σου, αν αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι ό,τι και να γίνει ρε και ο ουρανός να πέσει στο κεφάλι μας, αρκεί να χτυπάει αυτή η καρδιά, αρκεί να δουλεύει αυτό το μυαλό και εμείς μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε πράγματα και έτσι μάνι μάνι θα είσαι ντουγρού πάνω στο πεπρωμένο σου και πάνω στον προορισμό σου. Και δεν θα έχεις απολύτως τίποτα να φοβηθείς. Είσαι ένα άτομο που μπορεί να δημιουργήσει πράγματα. Είσαι ικανός και ικανή για επιτυχία, εγώ θεωρώ, για θετικές αλλαγές στη ζωή σου. Απλά αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να σταματήσεις να φοβάσαι να αλληλεπιδράσεις με τη ζωή, να φοβάσαι να καθοδηγήσεις τη ζωή και να μην βαραίνεις εσύ τον εαυτό σου, τη συνείδησή σου και την ψυχολογία σου με όλα αυτά που συνέβησαν. Αντίθετα, αυτή που είναι η δουλειά σου είναι να βλέπεις την καταστροφή και να πηγαίνεις παρακάτω, κάπου που δεν είναι κατεστραμμένα τα πράγματα, κάπου που είναι πιο γόνιμα τα πράγματα και να μπορείς να δημιουργείς μια νέα αυτοκρατορία. Είσαι για να αλλάζεις. Είσαι για να αλλάζεις μορφές. Είσαι για να αφήνεις πίσω σου το παλιό σου δέρμα και να προχωράς παρακάτω. Και είσαι για να μάθεις και σε όλους τους άλλους πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε στα πόδια μας και να συνεχίζουμε το δρόμο μας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι και για σένα το πεπρωμένο σου καλό μου πακ νούμερο 4. Φαντάζομαι ότι δεν θα σου άρεσε στο 100%, αν και είναι πάρα πολύ δυνατό, όπως και εσύ άλλωστε, και σίγουρα είναι ένα role model για τους υπόλοιπους αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν λέω καιροσκόπος δεν εννοώ κάτι κακό. Εννοώ η κατσαρίδα. Εννοώ η κατσαρίδα στο... Άμα γίνει στην τέλεια του κόσμου που θα μείνει ζωντανή, τι είναι, χαζί, θα πάει να αυτοκτονήσει, να πέσει από κανένα γκρεμό επειδή καταστράφηκε ο κόσμος. Όχι, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα γεμίσουν τον κόσμο οι κατσαρίδες. Θα κάνουν η δικιά τους αυτοκρατορία. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Ό,τι έρθει,
Ό,τι και να συμβεί, εσύ θα σηκώνεις το κεφάλι και θα πηγαίνεις παρακάτω και θα δημιουργείς νέα πράγματα. Ποτέ δεν θα σου λείψει τίποτα. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστροφές δεν βλέπω να λείπει τίποτα από εσένα. Δεν σου λείπει κάτι. Απλά θα πρέπει να το πάρεις πάλι από την αρχή. Και να μην τραβάς εσύ το ζόρι όλου του κόσμου, μην τα κρατάς μέσα σου, μην σκέφτεσαι μονίμως και εγώ η καημένη που μου είχε εκείνο και εγώ η καημένη που μου είχε το άλλο και εγώ η καημένη που μου είχε το παράλλο. Εγώ η δυνατή που έκανα αυτό και παρακάτω προχώρησα και έτυχε εκείνο και ήμουν πιο δυνατή και πήγα παρακάτω. Έτσι θα λες. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το δικό σου το πεπρωμένο. Εντάξει, να παίρνεις τις ενέργειες ακόμα και αν είναι αρνητικές και να τις, μέσω της αλχημίας σου, που μόνο εσύ στο πακ νούμερο 4 έχεις, να τις μετατρέπεις σε θετικές ενέργειες, να τις μετατρέπεις σε σποράκια, να παίρνεις την καταστροφή και να την κάνεις ευκαιρία. Γι' αυτό μας έχεις βγάλει εδώ το transformation. Γιατί κάνεις transform την ίδια την ενέργεια. Παίρνεις μία αρνητική ενέργεια και την κάνεις transform σε μία θετική ενέργεια. Εντάξει, οπότε και αυτή είναι μια θεϊκή ενέργεια. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Καλό μου pack νούμερο 4. Πείτε μου όλοι αν σας άρεσε αυτό το ρίξιμο. Αν θα θέλετε να το ξανακάνουμε, αν και δεν ξέρω τέλος πάντων πόσες φορές δηλαδή θα ρίξουμε για το πεπρωμένο μας, δεν ξέρω. Εμείς εννοείται θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα εκ νέου. Θα κάνω βιντεάκι μέσα στις επόμενες 2-3-4 μέρες το πολύ. Γιατί το είχα αφήσει λίγο, είχα άλλες υποχρεώσεις την προηγούμενη εβδομάδα και πραγματικά έμεινα πίσω. Και δεν έμεινα πίσω μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά μου την έδωσε κιόλας, ρε παιδί μου. Την έδωσε που είχα καιρό να ανεβάσω. Δεν ήταν σαν να μην κάνω παρέα, ας πούμε, μαζί σας και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό θα το διορθώσουμε. Οπότε θα έχουμε σύντομα ένα καινούριο βιντεάκι. Πείτε μου καμία ιδέα, αν θέλετε, αν έχετε κάποια ιδέα, όχι για pick a card. Γενικότερα για κάποιο ρίξιμο που θα θέλατε να κάνουμε, που έχετε δει από κάποια συνάδελφα, ας πούμε, στο εξωτερικό και είναι μια ωραία ιδέα και θέλετε να μου το πείτε, ή κάτι που είχαμε κάνει στο παρελθόν και σας άρεσε και θέλετε να το ξανακάνουμε. Για παράδειγμα, μου είπε τώρα ένας φίλος από το κανάλι ότι ψήνεται να κάνουμε το τι θα γίνει τις επόμενες 7 μέρες ξανά. Εσείς ψήνεστε? Άμα μου πείτε ναι, ετοιμαστείτε, έρχεται και αυτό. Να γουστάρουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Φιλιά πολλά σε όλους εκεί στην πρεμιέρα. Υπενθυμίζω ότι έχω αφήσει timestamps για να δείτε και να ξαναδείτε τις ερμηνείες σας άμα γουστάρετε στο κουτάκι πληροφοριών αλλά και σε σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι σαν να προτείνετε το κανάλι μας και σε άλλο κόσμο. Επίσης μην ξεχάσετε να μπείτε Instagram και Facebook όσοι έχετε, να κάνετε και εκεί ένα like και ένα follow, να τα ανεβάσουμε και αυτά και να γουστάρουμε. Φιληθείτε εκεί, χαιρετηθείτε στο chat στα γρήγορα, σας χαιρετώ κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα για άλλη μια φορά. Γουστάρω full. Δεν υπάρχει το πόσο γουστάρω κάθε φορά που κάνουμε παρέα στις πρεμιέρες. Μη σου πω ότι οι πρεμιέρες μου αρέσουν περισσότερο από τα live. Δεν έχω κάνει και πολλά live για να έχω άποψη, αλλά με ενοχλεί λίγο που δεν βλέπω το chat όταν κάνω live. Κατάλαβες? Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Οπότε στην πρεμιέρα περνάω πολύ καλύτερα. Φιλάκια πάρα πολλά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ για αρχή, μια πολύ όμορφη εβδομάδα, ένα πολύ όμορφο μήνα. Όλα όμορφα να είναι, παιδάκια μου. Και να μην ξεχνάτε να ακολουθείτε το πεπρωμένο σας, γιατί όλα αυτά που είδαμε σήμερα εδώ πέρα είναι χαρίσματα που έχουμε και είναι ωραίο εφόσον κάπου έχουμε μια κλίση. Είναι ωραίο να την καλλιεργούμε κιόλας. Okay. Δεχτείτε ο καθένας το ρόλο του σε αυτή την κοινωνία και ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ο ένας με την τέχνη του, ο άλλος με τη γνώση του, ο άλλος με τη σοφία του και ο άλλος με την γεροσκοπία του, τέλος πάντων. Εντάξει, ελάτε να βοηθήσουμε λοιπόν ο ένας τον άλλον να πάμε όλοι μπροστά και όλοι μαζί βεβαίως να πάρουμε τη γη και να την βάλουμε σε μια άλλη συχνότητα
πιο της προκοπής, γιατί και αυτοί που την προσέχανε τόσο καιρό δεν τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Καταλάβατε, οπότε έλατε να τη βάλουμε κι εμείς σε μια πιο ωραία συχνότητα. Να ακολουθήσουμε λοιπόν το πεπρωμένο μας, το πεπρωμένο μας, και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, money money, γιατί δεν θα δεχόμαστε αντίσταση, ακριβώς επειδή δεν το ακολουθούμε, ένα το κρατούμενο, αλλά και παράλληλα όπως είπαμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Λοιπόν, μίλησα, μιλάω τόση ώρα, κάπου εδώ θα πρέπει να σε κλείσω. Φιλάκια πάρα πολλά σε όλους, να προσέχετε τις μούρες σας και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με καινούργιο βιντεάκι. Stay in touch, φιλιά!